διάσταση τώρα μία έρευνα που έχει γίνει και που δείχνει ποιες θα είναι οι επιχειρήσεις, ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα επιβιώσουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σταύρε. Καλημέρα, Πόπη, και πάλι από την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την έρευνα της Focus Bar που έγινε για λογαριασμό του portal kbusiness.gr αλλά και του περιοδικού Καινοτομία και Ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που θέλουν να διαφύγουν, θα λέγαμε, από την κρίση πρέπει να είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα νέα μέσα, με το διαδίκτυο αλλά και με την πράσινη ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρηματίες την επιζητούν για τις χωροαπαλλαγές αλλά και για την απήχηση που έχει στο κοινό. Να δώσω τον λόγο στην Ραγιόλ Επίδου, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του site, του K-Business. Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα σε μια δύσκολη περίοδο. Είδες τελικά που υπάρχουν, Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσαβανίδου. Καλημέρα. Παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, υπάρχουν και θετικές ειδήσεις. Αυτό λοιπόν, αυτή η έρευνα που εκπώνησε η Focus Bar για λογαριασμό του kbusiness.gr βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο που διαμορφώσαμε βάσει του προβληματισμού και τη αγωνία των επιχειρηματιών αλλά και τη ακαδημαϊκή κοινότητα για το που πάμε. Σε ένα δείγμα επιχειρηματιών Αθήνας, Θεσσαλονίκης βγήκαν ενθαρρυντικά στοιχεία. Σαφώς και έδειξε ότι η κρίση έχει διαβρώσει όλους τους οικονομικούς κλάδους. Ωστόσο, υπάρχουν κλάδοι που θα μας οδηγήσουν ψηλά. Κλάδοι που προχωρούν αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αυτή είναι η κλάδη του τουρισμού, είναι οι εταιρείες του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα νέα μέσα. Βάζουμε πάρα πολύ τεχνολογία αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι ότι 8 στους 10 επιχειρηματίες δηλώνουν πως η ανάπτυξη θα έρθει από την περιφέρεια, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Και αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι αυτοί που το είπαν είναι κυρίως αθηναϊκοί επιχειρήσεις από την Αθήνα. Πιστεύουν ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στην περιφέρεια. 6 στους 10 εκτιμούν ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν τα προσέχουν, δεν τα εκπαιδεύουν όπως θα έπρεπε. Και στην καλύτερη περίπτωση φεύγουν προς την Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί και η Αθήνα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Στη χειρότερη φεύγουν στο εξωτερικό και είμαστε εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ μετά για την πορεία τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Διαφημίσεις. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Το 54260 δικό σας για τα μηνύματα. Να επικοινωνήσετε μαζί μας, δηλαδή, για να μας βάλετε και θέματα που αντιμετωπίζετε. Έχουν έρθει και ερωτήσεις για τους απασχολούμενους στον τουρισμό και τι γίνεται με το Ταμείο Ανεργίας τους. Μας λέτε ότι προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με τον ΟΑΕΒ και δεν τα καταφέρετε.